Την ώρα που ο Γολγοθάς των αλλεπάλληλων επεμβάσεων συνεχίζεται για την 34χρονη Ιωάννα, οι έρευνες για την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι προχωρούν, επεκτείνονται και σφίγγουν καθημερινά όλο και περισσότερο τον κλοιό γύρω από τη μυστηριώδη γυναίκα που θέλησε να της καταστρέψει τη ζωή. Μετά τα βίντεο και τις καταθέσεις, φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους και τη φωνή της γυναίκας που αναζητούν και πως τώρα κυκλοφορεί ελεύθερη. Η φωνή της καταγράφηκε από την εταιρεία ραδιοταξί που επικοινώνησε πριν από την επίθεση στην άτυχη ιδιωτική υπάλληλο και πλέον ο ήχος μαζί με τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της Καλλιθέας θεωρείται ότι κρύβουν κρίσιμες απαντήσεις, όπως και η ανάλυση μηνυμάτων και επαφών στα social media. Από την εμπειρία μου πιστεύω ότι αν διερευνηθούν σωστά τα κοινωνικά δίκτυα της κοπέλας που είχε πάρα πολλά, ό,τι έκανε το έβγαζε στον αέρα, σίγουρα μέσα από συνομιλίες με ένα μεγάλο ποσοστό σιγουριάς, πάνω από 80%, θα υπάρχουν επικοινωνίες της κοπέλας με πρόσωπο το οποίο ίσως να είναι και ο άνθρωπος του εγκλήματος. Όπως εξηγεί στο Μέγκα ο κύριος Φακιανάκης, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου δεν είναι βέβαιο ότι θα δώσει επιπλέον στοιχεία. Εάν ο δράστης πήγε στο σημείο και δεν μίλησε με κανένα, δεν αφήνει κανένα ίχνος. Δεν καταγράφει η κεραία το δεδομένο ότι κάποιος πέρασε από την οδό Χίψη Δέλτα και έφυγε. Ένα πολύ σημαντικό σημείο των ερευνών αφορά τον τηλεφωνικό θάλαμο. Όπως προκύπτει, η δράστης τοποθέτησε μια τηλεκάρτα στο θάλαμο για να επικοινωνήσει με την εταιρεία ραδιοταξί. Τώρα οι αστυνομικοί ακολουθούν τη διαδρομή της ίδιας της τηλεκάρτας και επιχειρούν να βρουν από το σηριακό της αριθμό από πού ακριβώς αγοράστηκε και αν έχουν γίνει και άλλες τηλεφωνικές κλήσεις. Οι κεραίες, τα τηλέφωνα και τα κοινωνικά δίκτυα σίγουρα θα έχουν κάποιο δεδομένο το οποίο θα οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου. Όσο οι μέρες περνούν, το σενάριο της φυσικής και της ηθικής αυτουργίας κερδίζει έδαφος. Όλα δείχνουν πως η γυναίκα που ήθελε να καταστρέψει τη ζωή της 34χρονης στρατολόγησε μια νεαρή που δεν τη γνώριζε προσωπικά. Εκείνη που τελικά ανέλαβε την εκτέλεση του σχεδίου. Σίγουρα υπάρχει λάθος στην υπόθεση. Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Έχω διαχειριστεί 48.000 εγκλήματα. Τέλειο έγκλημα ποτέ δεν υπήρξε. Για την υπόθεση έχουν ήδη καταθέσει 25 άτομα και τις επόμενες μέρες θα κληθούν άλλα δύο πρόσωπα. Ένας πρώην σύντροφός της, με τον οποίο είχε μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, η οποία ακόμα δεν έχει λήξει, και ένας στενός της φίλος, με τον οποίο ταξίδεψε πρόσφατα στο εξωτερικό. Πάμε να δούμε λοιπόν τα καινούργια ένα-ένα και θα ξεκινήσω από τον Διονύση Βυθούλκα. Σας είπα και πριν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του Διονύση η αστυνομία έχει τη φωνή αυτής της γυναίκας. Τη φωνή της γυναίκας η οποία έχει πάρει το ταξί και η αστυνομία θεωρεί ότι έχει εκτελέσει την επίθεση. Είναι δηλαδή τουλάχιστον η φυσική αυτουργός. Για πες μας Διονύση. Το λάθος της ήταν ότι τηλεφώνησε με τηλεκάρτα στην εταιρεία ραδιοταξί και η συνομιλία αυτή κατεγράφει. Και έτσι οι αστυνομικοί έχουν πλέον στην κατοχή τους τη φωνή της. Αυτό είναι σοβαρό, σημαντικότατο έβριμα. Σημαντικότατο έβριμα, έτσι ώστε όταν προσαχθεί κάποια ύποπτη γυναίκα μπορούν να πάρουν δείγμα της φωνής και στη συνέχεια μέσω των εργαστηρίων να μπορέσουν να συγκρίνουν αλλά και να ταυτοποιήσουν τη φωνή και έτσι να φτάσουν στα ίχνη της και να την συλλάβουν. Από ένα λεπτό, Διονύση, εδώ τώρα. Εύλογα καθένας θα σκεφτεί και ανάποδα και θα σου πει αν έχουν τρεις ύποπτες, πέντε ύποπτες, όσες είναι. Προφανώς από τη στιγμή που έχουν τη φωνή της θεωρούμενης δράστηδος μπορούν να τη συγκρίνουν και από μόνο του να είναι ένα σοβαρό στοιχείο. Το έχει κάνει αυτό η αστυνομία. Καταρχάς πρέπει να προσαγάγουν κάποια ύποπτη γυναίκα ώστε να πάρουν από εκεί δείγμα φωνής και στη συνέχεια να το συγκρίνουν. Γιατί έχουμε να κάνουμε, όπως πολύ σωστά προανέφερες, και το θέμα ότι έχουμε να κάνουμε και μυθική αυτουργία. Δηλαδή κάποιο άλλο πρόσωπο, άντρας ή γυναίκα, έχει δώσει εντολή στη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι Ελληνίδα, δηλαδή από την ανάλυση φωνής φαίνεται ότι είναι Ελληνίδα. Αυτό τώρα που λέει ο Διονύσης είναι πολύ σημαντικό. Επειδή δύο από τις ύποπτες φέρεται να είναι αλλοδαπές και είναι οι ύποπτες που η αστυνομία έχει εστιάσει περισσότερο την έρευνά της, από το ρεπορτάζ του Διονύση προκύπτει ότι η γυναίκα που μίλησε στο τηλέφωνο με αυτή την τηλεκάρτα θεωρείται από την αστυνομία ότι είναι Ελληνίδα, όχι αλλοδαπή. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι για να συμπληρωθεί το πάζλ θα εξεταστούν τα αποτελέσματα την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και τι θα δείξουν και οι κάμερες ασφαλείας και διαχείριση κυκλοφορίας. Μην ξεχνάμε ότι οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τη μαρτυρία του ταξιτζή που μετέφερε τη συγκεκριμένη γυναίκα και έτσι θα ακολουθήσουν ουσιαστικά από τη διαδρομή της, δηλαδή από το σημείο που την παρέλαβε στο σημείο που την άφησε και συνέχεια από ποιο σημείο έφυγε και προς τα πού κατευθύνθηκε και μέσα και από τις άρσεις των τηλεφωνικών κλήσεων θα μπορούν να συγκρίνουν τα δεδομένα φυσικά και με τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρώσει. Πάντως οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ένα βήμα πιο κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο η φωνή της πιθανής δράστηδος. Διονύση, σε ευχαριστώ πολύ.